Καλημέρα, τι βλέπουμε τώρα, έτσι. Καλή σας μέρα από την Κομωτινή. Χαίρετε 10 στην ενημέρωση από τη συννεφιασμένη Κομωτινή. Βρισκόμαστε έξω από τα εργοστάσια της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας. Ο κόσμος, οι εργαζόμενοι που σε λίγο καιρό θα επιστρέψουν στις εργασίες τους είναι εδώ και μάλιστα έχουν έρθει να συμπαρασταθούν και άλλοι εργαζόμενοι εδώ από τη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής. Τα εργοστάσια τα οποία περιμένουν να ξαναδουλέψουν, περιμένουν να ξαναπαράγουν νήμα. Και θα ανοίξουν χάρη στους αγώνες 9 ετών, ακάμα το αγώνα των εργαζομένων της ΕΕ. Πέρασε 9 χρόνια. 9 χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι μια τρανή απόδειξη και... αυτό τίποτα που λέμε. Τίποτα δεν πάει χαμένο καταρχήν. Ποτέ να μην το βάζουμε κάτω. Βέβαια, έχουμε και τον κύριο Μουσουλίδη. Παραμένεις κοντά μας, Βάσο, γιατί θέλουμε και το επιτόπιο ρεπορτάζ που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά να μας πει ο κύριος Μουσουλίδης κάτω από ποιες συνθήκες και πώς πραγματοποιήθηκε αυτή η επιτυχία της επαναλειτουργίας των κλωστηρίων. Τι ακριβώς έχει γίνει. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όπως είπε η κυρία Μαχαίρα, μιλάμε για μια εναετή προσπάθεια η οποία έχει τα εξής κομβικά σημεία. Το 2008 η εταιρεία πλέον δεν μπορεί να αποπληρώσει εργαζόμενους. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το 2009, ο κύριος Λοναράς, μεταβιβάζει τις μετοχές του στο τραπεζικό σύστημα. Η εταιρεία ουσιαστικά σταματάει να παράγει. Το 2010 επιλέγουν οι τράπεζες και η τότε κυβέρνηση να προσπαθήσει να την αναδιαρθρώσει. Σε αυτή την περίπτωση εμείς οι εργαζόμενοι συμμετείχαμε σε αυτή την αναδιάρθρωση. Μπαίνουμε στην περίοδο της κρίσης, δεν εκταμιεύεται κανένα ποσό από τα συμφωνηθέντα. Παρουσιάζεται και τότε επενδυτικό κεφάλαιο αμερικανικό, κάνει επίσημη πρόταση να εξαγοράσει, δεν τα βρίσκει με τις τράπεζες και η εταιρεία πτωχεύει το 2012. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας τελευταίος γολγοθάς, είναι ο γολγοθάς της διαδικασίας πτώχευσης. Όπως σε όλες τις διαδικασίες αυτές και στο παρελθόν πειραϊκή ή πατραϊκή. Είναι χρονοβόρες. Χρονοβόρες. Ναι. Δεν με οδηγούν... ένα απαρχαιωμένο δίκαιο να διέπει όλη ακριβώς, αυτή τη διαδικασία. Δεν οδηγούν πουθενά. Στο μόνο που οδηγούν είναι να αποψηλώνεται ένας παραγωγικός ιστός, είτε λέγεται κλωστηφαντουργία είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, να φεύγει μια κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να δουλέψει και να φεύγει στο εξωτερικό. Και οι εργαζόμενοι να μένουν χωρίς δουλειά στον τόπο τους. Το 2014 και κλείνω. Αφού έχουν περάσει 2 χρόνια από τη διαδικασία της πτώχευσης και δεν έχει γίνει τίποτα, οι εργαζόμενοι όλοι, από τον πρώτον μέχρι τον τελευταίον, και αυτό είναι μια σημειολογική διαφορά, από τους managers μέχρι τους εργαζόμενους των Clark, συντονισμένα, φτιάξαμε μια ομάδα εργασίας για να επεξεργαστεί πιθανές λύσεις για να αναβιώσει ένα κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας. Όλη αυτή η προσπάθεια κατέληξε μόλις την Τρίτη, όπου υπάρχει επίσημη πρόταση εξαγοράς στο πτωχευτικό δικαστήριο για την εναπομένουσα πτωχευτική περιουσία. Επί τη βάση... Η οποία τι περιλαμβάνει. Και από πού προέρχεται. Επί τη βάση της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου που έχουν καταθέσει εμείς και στην ελληνική κυβέρνηση και στη δημοσιότητα ήδη από το 2016. Το οποίο επιχειρησιακό σχέδιο, όπως το λέμε ελληνικά business plan, ναι, ναι. Είναι, λέει, μάθαμε εδώ με τον Νίκο που ψάξαμε τη δουλειά, ότι είναι τρομερά συγκροτημένο, βιώσιμο και αποδοτικό, και αυτό είναι και όλα που έπεισε και τράβηξε το ενδιαφέρον του επενδυτή, και υπάρχει αποτέλεσμα ενώ πριν από χρόνια δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι. Εδώ υπάρχει δεύτερη σημειολογική διαφορά. Να πάμε λίγο σε εργαζόμενους, το έχουμε ξανακάνει το θέμα και με τη Βάσο Μαχαίρα και εδώ δεν θυμάμαι είμαστε μαζί, αλλά από την πρωινή εκπομπή και παλιότερα όταν δίναμε και εμείς αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ μέσω της ΕΡΤ Open, και θυμάμαι το πόσο σημαντική ήταν η προσπάθεια που κατέβαλαν. Βάσο Μαχαίρα, πόσοι εργαζόμενοι είναι αυτοί για τους οποίους αναφερόμαστε? Και βέβαια... Κυρία στο Γιαντζάκι. Είναι κυρία στο Γιαντζάκι μαζί, νομίζω. Ωραία, ωραία, να μας τα πει. Έχω μαζί μου και τους ίδιους τους εργαζόμενους, αν θέλετε να σας τα πούνε καλύτερα. Ωραία. Να ξεκινήσω και να συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο ότι οι άνθρωποι μας και μας συμπαραστάθηκαν κατά τον δίχρονο δικό μας αγώνα τότε με το θέμα της ΕΡΤ. Και περιμένουμε να ανοίξει και η Ενωμένη Κλωστοϊφαντουργία για να κάνουμε από κοινού μια καλή εκδήλωση. Λοιπόν, σας δίνω τον Γιώργο Τζουγκρανά, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων της ΦΑΓΚΟ, να σας μιλήσει για το θέμα της επαναλειτουργίας της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας και βέβαια και τους αγώνες των εργαζομένων, που το επιχειρηματικό τους σχέδιο είναι και πρότυπο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κύριε Τζουγκρανά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο είναι αξιολογημένο από την ελληνική πολιτεία. Ένας αγώνας 9 ετών όλων των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι φτάνει στο τέλος του, ούτως ώστε να πάρουν
κάποιοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι μάλλον της ΕΚΤ Κωνσταντουργίας κάποια χρήματα, αλλά το σημαντικό, το σημαντικότερο όλων πιστεύω για μας είναι ότι η επαναλειτουργία των εργοστασίων, κάποιων εργοστασίων, θα φέρει νέες θέσεις εργασίας στο νομό μας, στην πόλη μας ιδιαίτερα και στην Ημαθία, στην Άουσα για τα δύο άλλα εργοστάσια που θα λειτουργήσουν. Αν γυρίσετε γύρω-γύρω να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια εγκαταλειμμένα τα οποία θα μπορούσαν ήδη να λειτουργήσουν με νέα επιχειρησιακά σχέδια, με καινοτόμα επιχειρησιακά σχέδια όπως και το δικό μας, το οποίο καταθέσαμε και το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Εμείς η δουλειά που ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε είναι να παράγουμε. Είμαστε σε μια χώρα που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σε ποιότητα στο βαμβάκι, δέκατη σε παραγωγή σε όλο τον κόσμο. Και εμείς απλά κάνουμε μπάλες, συγχωρέστε με για το έτσι μπορώ να το πω. Αυτή το βαμβάκι μας και το πουλάμε. Θα μπορούσαμε, με συγχωρείτε, θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό το βαμβάκι το οποίο είναι νούμερο ένα στον κόσμο σε ποιότητα, ίσως από τα καλύτερα για να μην πούμε νούμερο ένα, να γίνεται παραγωγή, να γίνεται νήμα, να γίνεται ρούχο και να παίρνει προστιθέμενη αξία. Εμείς είμαστε εδώ για να παράξουμε τα ελληνικά δικά μας προϊόντα, ούτως ώστε να υπάρξει η ανάπτυξη που θέλουμε και γενικότερα να, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου να υλοποιήσουμε. Ωραία. Όλα Βάσο αυτά που μπορούσαμε και κάναμε πριν. Ναι. Δώστε μου ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια. Για να μιλήσει και η συνάδελφό σας για λόγους χρόνου το λέμε. Ναι, το βεβαίως. Αυτό δεν, τελειώνω. Δεν είναι άκουμψο έτσι, ούτε θέλουμε να σας διακόψουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ήθελα να σας πω ότι τα εργοστάσια μας δουλεύανε με μεγάλα μπραντ του εξωτερικού, όπως Nike, όπως Adidas, όπως Benetton. Οπότε αυτό σημαίνει ότι εμείς κάναμε για όλα αυτά τα brands, τα τεράστια, κάναμε ρούχα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε καλά. Κάτι άλλο πήγαινε λάθος. Τώρα ξέρουμε τι ακριβώς ήταν λάθος και προσπαθούμε να το διορθώσουμε, τόσο ώστε είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δείξουμε και εμείς και τη δουλειά μας και την ποιότητα των προϊόντων που μπορούμε να προσφέρουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Βάσο, να πάμε στην, μπράβο, και στην κυρία Σογιατζάκη. Στο Γιατζάκη. Η οποία είναι μέλος Συμβουλίου Πιστωτών και να μας πει λίγο πόσα άτομα, με πόσα άτομα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα τρία πρώτα εργοστάσια της Ενωμένης Κλωστή Φωτιά. Καλημέρα και από εμένα. Ως αρχή θα ξεκινήσουμε με 350 εργαζόμενους στις δύο πόλεις. Σε βάθος πενταετίας όμως θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα εργοστάσια. Κομωτινή και Νάουσα. Δύο στην Κομωτινή και ένα στην Νάουσα. Σε βάθος πενταετίας όμως τα εργοστάσια σε Εγκλώ είναι πάρα πολλά, είναι 17. Θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα εργοστάσια. Οι εργαζόμενοι θα φτάσουν στους 700. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις περιοχές οι οποίες πονάνε από τη μεγάλη ανεργία που έχουμε. Να πούμε κάτι που μάθαμε, θα το πούμε εδώ και με τον κύριο Μουσουλίδη. Μάθαμε ότι η Συμφωνία Επαναλειτουργίας και η πρόταση του επενδυτή δίνει 20% σε εργαζόμενους και ο μισθός βασικός θα είναι 751 ευρώ, ο κατώτατος. Ισχύουν αυτά? Φυσικά και ισχύουν. Άλλωστε ήταν το MOU, το business plan των εργαζόμενων που όλα αυτά συμπεριλαμβανόταν μέσα και το αποδέχτηκε ο επενδυτής. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μουσουλίδη, παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή και με την Κομωτινή. Αυτό το 20% είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί τους εργαζόμενους, θα μου πείτε τώρα από το 0, είναι πολύ καλύτερο το 20%, είναι κάτι το οποίο το διεκδίκησαν και επίσης να μας πείτε πόσοι ήταν συνολικά οι εργαζόμενοι στα κλωστήρια και πόσοι, αν θα υπάρχουν δηλαδή απώλειες και αν αυτές οι απώλειες είναι κατ' επιλογή. Η εταιρεία το 2002 στη Μεγάλη Τσακμή, πρώτη παραγωγική εταιρεία στην Ευρώπη στο είδος της, απασχολούσε άνω των 3.000 εργαζομένων. Κατά τη στιγμή της κατάρρευσής της, τον Ιούλιο του 2012 που επισήμως πτωχεύει, είχε 540. Από αυτές λοιπόν τις θέσεις, εφόσον πάνε όλα καλά, ξεκινάμε με 300 και φτάνουμε στην ορίμανση του επιχειρησιακού σχεδίου στις 665. Σας λέω τα ακριβή νούμερα που λέει το επιχειρησιακό σχέδιο. Περισσότερες από ό,τι ήταν όταν έκλεισε ακριβώς, το εργοστάσιο. Ακριβώς. Ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα εργαστούν? Φυσικά αυτοί που θα θέλουν, γιατί κάποιοι από τους συναδέλφους είτε έχουν πάρει σύνταξη, είτε έχουν βρει άλλο δουλειά. Η προτεραιότητα είναι η επιλογή να γίνει από τους πρώην που θέλουν και φυσικά το κενό θα καλυφθεί από καινούργιες, από καινούργιους συναδέλφους που θα μπουν μέσα στην εργασία. Να ρωτήσουμε κάτι, οι μονάδες αυτές είναι μόνο κλωστήριο? Όχι.
Έχει και βαφία και φινιστήρια και θα όλα. Θα σας πω. Η λογική είναι να φτάσουμε σε μια καθετοποιημένη βιομηχανία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καρποθούμε την προσθέμενη αξία. Θα υπάρχουν λοιπόν η πλήρης γραμμή κλωστηρίων, η οποία όμως θα είναι εστιασμένη μόνο σε παραγωγή υψηλής προσθέμενης αξίας νημάτων, μόδας για ειδικές χρήσεις, δεν θα πάμε δηλαδή σε φτηνό προϊόν. Υπάρχει πλήρης εξειδικευμένη γραμμή πλοκής, είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι στην Άουσα. Και θα υπάρχει και η πλήρης γραμμή κατασκευής του ενδύματος, επίσης στην Άουσα, εκμεταλλευόμενη όλη αυτή την τεχνογνωσία που είπαν οι συνάδελφοι. Μονάδες, θα πάμε λίγο πάνω στην Κομωτινή. Μονάδες στην Κομωτινή, τι θα κατασκευάζουν? Νήμα. Θα κατασκευάζουν νήμα. Ναι. Νήμα. Η Φάρκο είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο που είναι ο συνομιλητής σου, ο πρόεδρος. Να μιλήσουμε με τον κύριο. Όχι. Μπήκαμε στον ίδιο όμιλο. Διαφορετικό εργοστάσιο. Είναι μια καθετοποιημένη μονάδα η οποία ξεκινάει από νήμα και φτιάχνει έτοιμο ρούχο. Και απλά είναι άλλη διαδικασία. Τα κλωστήρια κάνουν κλωστή, έτσι. Η Φάνκο δεν ήταν τις εκείνες μεγάλες σπουδαίες εποχές της ευτυχίας εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ή εγώ θυμάμαι λάθος? Όχι, έτσι ακριβώς. Γενικότερα όλοι ήταν οι κλονατέξ, όταν αν θυμάστε. Ήταν οι κλονατέξ. Μία γρήγορη ερώτηση και γρήγορη απάντηση, γιατί θα μας πέσει και το κύκλωμα. Πώς κατάφεραν οι εργαζόμενοι, πώς καταφέρατε να διατηρήσετε την ενότητά σας, να είστε εκεί όλοι μαζί ενωμένοι, να μην υπάρχουν διαρροές και διασπάσεις όπως έχουμε δει πολλές φορές σε τέτοιου είδους κινήσεις και κινήματα? Αυτό νομίζω ότι είναι το συστατικό της επιτυχίας και θέλουμε να μας το πείτε. Θα σας πω, σας είπα και πριν, εμείς κάναμε πάρα πολύ καλά τη δουλειά μας και ξέραμε πάρα πολύ καλά, χωρίς να είναι επιχτή αυτή προς κάποιους άλλους. Έγιναν κάποια λάθη στο παρελθόν, τα οποία πλέον τα γνωρίζουμε. Πιστεύομαι πάρα πολύ σε όλο το εγχείρημα αυτό από την αρχή. Ξέραμε τη δυναμική της εταιρείας και γι' αυτό ήμασταν όλοι ενωμένοι προς μια κατεύθυνση, προς την επαναλειτουργία των εργοστασίων. Η Clonatex ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για την Ελλάδα αλλά και για την περιοχή μας εδώ και ήμασταν τόσο σίγουροι που δεν σταματήσαμε ποτέ να το επιχειρούμε. Όμως πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε κάτι τελευταίο. Αν όλα αυτά που λέμε εδώ δεν τρέξουν οι διαδικασίες τις επόμενες ημέρες και δεν είμαστε στις 1 του Σεπτέμβρη μέσα στην παραγωγή να ξεκινήσουν τα εργοστάσια, όλα αυτά που λέμε εδώ θα είναι τζάμπα. Μην κολλήσουμε πάλι σε νομικές διαδικασίες, σε διαδικασίες τύπου γραφειοκρατία. Γι' αυτό και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία ως εκπομπή, ακριβώς για να αναδείξουμε όλες αυτές τις πτυχές και να βοηθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα με τη δημοσιότητα να τρέξουν. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. Έχετε περάσει εσείς από την ίδια διαδικασία. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή δύναμη. Να τρέξουν οι διαδικασίες στο επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Βάσα μαχαίρα. Εγώ απλώς να πω ότι όταν θα ξεκινήσουν με το καλό τη δουλειά τους, να ξανακάνουμε μια ζεύξη για να τον δείξουμε και πάλι ζωντανά από την ΕΡΤ. Λες να μην. Θα γίνει και η ζεύξη. Εδώ το Σεπτέμβρη, όποιος είναι. Μέσα από το εργοστάσιο θα βγούμε, κύριε Μουσουλίδη, το επόμενο πλάνο που θα δείξουμε. Ευελπιστούμε να είναι μέσα από το εργοστάσιο με τα παιδιά αυτά που βλέπουμε, τους φίλους να εργάζονται. Έτσι.